αυτά. Είναι μαζί μας σήμερα η κυρία Τελιγιορίδου για να τα συζητήσουμε. Κυρία Τελιγιορίδου, καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. Καλημέρα κύριε Νατσούλη, καλή εβδομάδα σε εσάς και σε όσους μας ακούν. Τι κάνετε? Καλά. Είχαμε αυτή την πρόσκληση. Βγαίνει η πρώτη ανακοίνωσή σας. Αν το ερμηνεύω σωστά, ήταν ευγενικό όχι? Και η πρώτη και η δεύτερη ανακοίνωση. Η δεύτερη έχει ένα ενδιαφέρον παραπάνω, θα το πούμε γιατί. Και η πρώτη και η δεύτερη, εάν τις προσέξετε, είναι του ίδιου περιεχομένου. Του δευτέρου, να πούμε λίγο τι. Με το δεύτερο είναι λίγο ένα κλικ παραπάνω, έχει ορισμένα πιο ενδιαφέροντα. Όχι, πράγματα. Και στην πρώτη, εάν διαβάσετε το τελευταία παράγραφο, πάλι απευθύνομαι προς τους αγρότες, λέγοντας ότι θα πρέπει να συζητήσουμε, να συνδιαμορφώσουμε και να διεκδικήσουμε όλοι μαζί για τα προβλήματα του αγροτικού κλάδου και του αγροτικού κόσμου. Μάλιστα. Στην περιοχή μας. Εάν θέλετε όμως να πούμε λίγο το ιστορικό. Ναι. Εδώ και 4 μήνες που είμαι βουλευτής, υπάρχει μια πάρα πολύ καλή, υπήρχε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία με τους αγροτικούς φορείς της περιοχής μας. Ναι. Έγιναν επαναλημμένα συναντήσεις. Mm-hmm. Να σας πω ότι στις συναντήσεις αυτές υπήρξε και αποτέλεσμα. Οι αγρότες από το νομό μας έχουν επισκεφθεί και το Υπουργείο Γεωργίας και με δική μου πρωτοβουλία αρκετές φορές και έχουν λυθεί θέματα που ταλανίζουν τον κλάδο εδώ και δεκαετίες. Για παράδειγμα θα σας αναφέρω τις άδειες για τις σταυλικές εγκαταστάσεις, το θέμα με τους εργάτες γης. Υπήρξαν δηλαδή ενέργειες από την κυβέρνηση, στις οποίες οι αγρότες είχαν αιτήματα εδώ και πάρα πολλά χρόνια και τολμώ να πω με την δική μου διαμεσολάβηση υπήρξαν λύσεις και απαντήσεις σε βασικά ζητήματα. Πριν από περίπου 3 εβδομάδες, όταν άρχισαν οι κινητοποιήσεις των αγροτών, ερχόμενοι στην Καστοριά, όπως έρχομαι κάθε Σαββατοκύριακο, ενημερώθηκαν οι αγρότες ότι βρίσκομαι στο αεροπλάνο, δεν ξέρω από ποιον και για ποιον σκοπό, και μετέφεραν τον μπλόκο των αγροτών στο αεροδρόμιο, περικύκλωσαν με τα τρακτέρ το αεροδρόμιο και όπως όλοι παρακολουθήσατε υπήρξε εκεί μία ένταση θα το έλεγα. Αρχικά μου προτάθηκε να φυγαδευτώ. Εδώ λοιπόν αρχίζουν τα ενδιαφέροντα πράγματα, διότι λοιπόν, στο κείμενό σας, το δεύτερο κείμενό σας, υπάρχουν ορισμένα πράγματα που θέλουμε λίγο μια παραπάνω εξήγηση. Ό,τι θέλετε, ό,τι θέλετε. Να σταθώ λίγο σε αυτό που γράφετε για την αυθόρμητη κινητοποίησή σας. Το αυθόρμητη το έχετε εισαγωγικά, πράγμα που σημαίνει, κυρία Τελιγιορίδου, ότι δεν θεωρείτε και πολύ αυθόρμητη αυτή την κίνηση, ίσως τη θεωρείτε και κατευθυνόμενη που έγινε στο αεροδρόμιο. Εσείς θέλετε, κύριε Νατσούλη, τη θεωρείτε αυθόρμητη? Εγώ θέλω να σας ρωτήσω γιατί το βάζετε σε εισαγωγικά. Γιατί δεν ήταν αυθόρμητη. Ποιος την υποκίνησε? Δεν μπορώ να το ξέρω αυτό. Mm-hmm. Εκείνο που λέω όμως είναι ότι δεν ήταν αυθόρμητη με το δεδομένο ότι εγώ ερχόμενη στην Καστοριά έκλεισα το εισιτήριό μου 2 ώρες πριν. Οι αγρότες ήταν ενήμεροι ότι έρχομαι, εκτός αν πήρανε την αεροπορική εταιρεία. Παρ' όλα αυτά δεν είναι εκεί το θέμα. Έχουν κάθε δικαίωμα να έρθουν να αποκλείσουν αεροδρόμια, οτιδήποτε, εάν θεωρούν ότι η δική Πάντως, μου παρουσία 4 μήνες στην πολιτική να τους έχει οδηγήσει σε αυτά τα προβλήματα. Να υπενθυμίσω κάτι για εκείνη την ημέρα. Εκείνη την ημέρα υπήρχε μια γενική συνέλευση στο αμφιθέατρο της Νομαρχίας. Από το αμφιθέατρο της Νομαρχίας μαθαίνουμε ότι κινείται και πάλι το μπλόκο των αγροτών προς το Άργος, προς την αερογέφυρα του Άργους. Ξαφνικά στον δρόμο μαθαίνουμε ότι μετακινείται προς το αεροδρόμιο. Δεν ήταν, δεν είχε ήταν ανακοινωθεί δηλαδή πριν. Ήταν αυθόρμητο. Κάποιος, εγώ δίνω την κρίση σε εσάς. Ότι συμφωνώ μαζί σας ότι κάποιος ειδοποίησε ότι έρχεστε και είδατε ότι αυτά τα φαινόμενα του αεροδρομίου τα είχαμε και στην Θράκη και στην Αλεξανδρούπολη, τα είχαμε και στην Κοζάνη. Ναι, πολύ δηλαδή αργότερα έγινε, όταν έγινε, η ένταση. Ναι. Αυτές τις τελευταίες 2-3 μέρες όταν η ένταση ήταν πολύ μεγάλη. Ναι. Τότε δεν νομίζω ότι υπήρχε λόγος. Εγώ πάλι επαναλαμβάνω βέβαια ότι αν οι αγρότες της περιοχής μας
θεωρούν ότι η δική μου παρουσία ή η παρουσία του ΣΥΡΙΖΑ τον ένα χρόνο που είναι στην κυβέρνηση οδήγησε τον αγροτικό κλάδο σε όλα αυτά τα προβλήματα, έχουν κάθε δικαίωμα να μας επιρρύπτουν τις ευθύνες. Η δική μου εκτίμηση είναι... Θεωρείτε ότι μπορεί να ειδοποιήσει ο αγρότης ακόμη και η συνάδελφός η κυρία Αντωνίου? Όχι, μακριά από μένα τέτοιες εκτιμήσεις. Για να δούμε μέχρι εκεί νομίζω μπορεί ότι να... την απάντηση μπορούν να σας την δώσουν οι ίδιοι. Μάλιστα. Αλλά πέρα από αυτό δεν είναι αυτό το ζήτημα. Υπάρχει το όμως ζήτημα και το, κυρία Τελεγιορίδου, στιγμή... όμως επειδή σε αυτήν τη φράση ακριβώς υπάρχει κάτι άλλο επίσης ενδιαφέρον, το είπατε κιόλας εσείς. Σας προτάθηκε να φυγαδευτείτε από το αεροδρόμιο από άλλη πόρτα, με στόχο, όπως λέτε, προφανώς να δείξουν οι κάμερες ότι δεν θέλετε τον διάλογο. Ποιος σας πρότεινε, κυρία Τελεγιορίδου, να σας φυγαδέψει από άλλη πόρτα? Αρκετοί από αυτούς που βρίσκονταν εκεί. Από τους αγρότες. Αρκετοί από αυτούς που βρίσκονταν εκεί. Αυτό λοιπόν που θέλω να σας πω είναι ότι παρόλα αυτά... Έχει σημασία όμως, κυρία Τελεγιορίδου, αν σας το πρότειναν οι αγρότες... Κύριε Νατσούλη, κοιτάξτε να δείτε το θέμα... Ή αν σας το πρότειναν οι άνθρωποι του αεροδρομίου της αστυνομίας. Ακούστε να δείτε, το θέμα δεν είναι να κάνουμε τώρα ένα αστυνομικό δελτίο. Το ζήτημα είναι πολιτικό. Ναι. Και το πολιτικό ζήτημα αυτή τη στιγμή είναι ότι πράγματι υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα που αφορούν τον αγροτικό κλάδο και την παραγωγική και την παραγωγή στην Ήπεθρο, ναι, τα οποία πρέπει να λυθούν. Ναι. Σε αυτή την κατεύθυνση λοιπόν θα πρέπει να υπάρξει ένας γόνιμος και ουσιαστικός διάλογος. Σε αυτό το πρόβλημα προφανώς εντάσσεται και το ασφαλιστικό. Αυτό το λένε και εγώ οι δύο πλευρές, αλλά κάνει... δεν ξέρουμε με ποια βάση διαλόγου. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, Νατσούλη, η κυβέρνηση λέει Νατσούλη, με βάση αυτό που έχουμε το προσχέδιο, οι αγρότες λένε από μηδενική βάση και εκεί κάπου χαλάει το πράγμα. Δεν υπάρχει κατατεθειμένο αυτή τη στιγμή κανένα νομοσχέδιο. Υπάρχει ένα προσχέδιο, κάποιες προτάσεις από την πλευρά της κυβέρνησης, στις οποίες καλούνται οι φορείς να κάνουν τις διορθώσεις, τις επισημάνσεις τους, να φέρουν τις αντιρρήσεις τους και να συνδιαμορφώσουμε μαζί το κείμενο. Η κυβέρνηση αυτή, όπως και κάθε κυβέρνηση, δεν εκλέγεται με λευκή επιταγή από τον ελληνικό λαό. Έχει μπροστά της λοιπόν η συγκεκριμένη κυβέρνηση μία συμφωνία στην οποία θα πρέπει να είναι συνεπής. Και από την άλλη μία πολιτική δέσμευση ότι οι αποφάσεις που θα πάρει θα έχουν κοινωνική δικαιοσύνη και θα λαμβάνουν υπόψη τους την κοινωνική συνοχή. Εκεί λοιπόν καταθέτει η κυβέρνηση κάποιες προτάσεις, οι οποίες είναι ανοιχτές στο διάλογο. Δεν έχει λήξει τίποτε. Ο Πρωθυπουργός της χώρας εδώ και 3 εβδομάδες καλεί τους αγρότες σε διάλογο και αυτοί αρνούνται. Την προηγούμενη Τρίτη η Διακομματική Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, απευθυνόμενη στα 68 μπλόκα της χώρας, απίθυνε πρόσκληση να παρευρεθούν στη Βουλή και να καταθέσουν τις απόψεις τους. Εδώ έχω μια ερώτηση. Από τον μπλόκο της Καστοριάς ήταν η κυρία Άννα Μόσχου. Με ποιον τρόπο έγινε η επιλογή των προσώπων για αυτόν τον διάλογο? Γιατί υπήρξε και η άρνηση της κυρίας Μόσχου συνέχεια να βρεθεί. Ενημερώθηκα, να σας πω το τι έγινε. Ενημερώθηκα πράγματι από το μπλόκο των αγροτών της περιοχής μας, με τους οποίους εγώ να τονίσω ότι διατηρώ καλές σχέσεις και θέλω αυτές να συνεχιστούν. Σε καμία περίπτωση δεν τους θεωρώ εχθρούς και αντιπάλους. Αντίθετα, τους θεωρώ φίλους και συνεργάτες. Εξάλλου, να θυμηθούμε και τη συνάντησή σας μετά το αεροδρόμιο, που ήταν όχι απλά φιλική. Σε πολύ καλό κλίμα και δεν ήταν η μοναδική. Πολλές φορές έχω βρεθεί μαζί τους και πιστεύω ότι και στο μέλλον αυτό θα συνεχιστεί. Εκείνο λοιπόν που έγινε είναι ότι ενημερώθηκα πως από τον μπλόκο της Καστοριάς, από την Βουλή, πράγματι κάλεσαν τη συγκεκριμένη αγρότητα. Ναι. Μου εξέφρασαν το παράπονό τους, με ποιον τρόπο έγινε αυτή η επιλογή και ότι δεν ήταν μια αντιπροσωπευτική παρουσία για τον μπλόκο Καστοριάς. Επικοινωνώ λοιπόν αμέσως με την αρμόδια πρόεδρο της Βουλής, ρωτάω πώς έγινε η επιλογή και μου είπε ότι η επιλογή έγινε από τους ίδιους τους αγρότες των πανελλαδικών μπλόκων. Παρόλα αυτά, επειδή της είπα ότι το μπλόκο Καστοριάς εκφράζει αντίρρηση στη συγκεκριμένη εκπροσώπηση, μου είπε ότι μπορεί το μπλόκο να αποφασίσει ποιος θέλει να τους εκπροσωπήσει και να μας δώσουν το όνομα για να βρίσκεται στη συγκεκριμένη πρόσκληση. Επικοινωνώ πάλι με τους αγρότες, τους λέω τι συμβαίνει και μου απαντούν ότι το βράδυ θα μου πούν ποιος θα τους εκπροσωπήσει. Το βράδυ λοιπόν με πήραν ένα τηλέφωνο και μου είπανε ότι δεν επιθυμούν να συμμετέχουν στο διάλογο και θα κατέβουν στη συγκέντρωση στο Σύνταγμα. Μάλιστα.
Εγώ εκείνο που λέω είναι όπως ότι... Όπως και 9 άτομα από την Καστοριά κατέβηκαν στο Σύνταγμα. Και είχαν κάθε δικαίωμα. Είχαν κάθε δικαίωμα. Εμείς σε καμία περίπτωση δεν λέμε ότι ο κόσμος δεν πρέπει να διαδηλώνει και να διεκδικεί. Ναι. Εκείνο λοιπόν που θέλω να πω είναι ότι στην πρόσκληση που έκαναν οι αγρότες την προηγούμενη εβδομάδα για ανοιχτή δημόσια συζήτηση, ναι, θεωρώ ότι ήταν μία κίνηση προσχηματική. Δεν είναι δυνατόν να αρνούνται τη συζήτηση με τον Πρωθυπουργό, που είναι και ο καθήλυνα αρμόδιος να δώσει λύσεις, και να ζητούν προσχηματικά συνάντηση μαζί μου, ενώ έχουν συναντηθεί μαζί μου πάρα πολλές φορές και έχω προωθήσει τα αιτήματά τους και στο αρμόδιο Υπουργείο και στις αρμόδιες επιτροπές, να αρνούνται τη συνάντηση με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Όταν λοιπόν δεν δέχεσαι διάλογο με τον Πρωθυπουργό της χώρας, δεν είναι προσχηματικό, κύριε Νατσούλη, προσπάθεια δημιουργίας εντυπώσεων να λες ότι θέλεις διάλογο με την τοπική βουλευτή για ένα θέμα που είναι πανελλαδικό και αφορά το σύνολο του αγροτικού κόσμου στη χώρα? Η κυρία Αντωνίου, γιατί λοιπόν να μας απαντήσουν λοιπόν οι αγρότες, ναι, γιατί δεν προσέρχονται στον διάλογο με τον Πρωθυπουργό της χώρας που τους καλεί για να δώσει λύση και να συνδιαμορφώσουν το ασφαλιστικό. Η συνάδελφό σας λοιπόν, η κυρία Αντωνίου, λέει ναι. Και βέβαια, και λόγω της θέσεώς της, νομίζω ότι ήταν φυσιολογική απάντηση, θα ήταν πολύ μεγάλη έκπληξη για όλους μας αν έλεγε όχι. Εκεί λοιπόν στο κείμενό σας γράφετε, χωρίς να κατονομάσετε την κυρία Αντωνίου, γράφετε ορισμένα πράγματα και για την κυρία Αντωνίου. Λέτε λοιπόν ότι... προβλήματα που δεν ανέκυψαν τους τελευταίους 12 μήνες αλλά υπάρχουν χρόνια με ευθύνη των πολιτικών που τώρα παριστάνουν τους δίθεν συμπαραστάτες των αγροτών και των κτηνοτρόφων. Αυτοί που σήμερα λένε ότι είναι στη διάθεσή σας, εδώ χρησιμοποιείτε μια κουβέντα της κυρίας Αντωνίου, έτσι, είναι οι ίδιοι που έχουν οδηγήσει τον αγροτικό και κτηνοτροφικό κόσμο της περιοχής μας σε πολύ δύσκολη κατάσταση που βρίσκεται. Γιατί δεν κατονομάζεται ευθέως την κυρία Αντωνίου? Κοιτάξτε να δείτε, ο κόσμος που μας ακούει, ναι, ξέρει ποιοι έχουν ευθύνες, ναι, ξέρει ποιοι θα κριθούμε για τις ευθύνες που έχουμε αναλάβει και μπορεί να κρίνει. Εγώ εκτιμώ ότι ο καθένας βέβαια έχει το δικαίωμα της δικής του στάσης απέναντι στα πράγματα και στο πώς θα τα αντιμετωπίζει. Εγώ εκτιμώ ότι δεν είναι δυνατόν από την δική μου πλευρά να γίνομαι αρεστή χωρίς αποτέλεσμα. Ναι. Και ο κόσμος κρίνει ποιος μπορεί να φέρει αποτέλεσμα, ποιος δεν έφερε αποτέλεσμα και ποιος σήμερα λέει ότι εγώ είμαι στο πλευρό σας και σας βοηθάω. Είμαι στη διάθεσή σας, είναι η φράση. Εκείνο λοιπόν που λέω εγώ, ναι, ναι, είναι ότι μια υπεύθυνη πολιτική στάση κρίνεται από το παρελθόν, από το παρόν και θα κριθεί και από το μέλλον. Κύριε Τελιγιορίδη, όλο αυτό πώς μπορεί να τελειώσει και... αν είστε αισιόδοξοι ότι, γιατί φτάνει μήνας πια, θα τελειώσει και ο Φεβρουάριος αυτή τη βδομάδα, νομίζω έχουν αποφασίσει και αυτή τη βδομάδα τουλάχιστον να είναι στα μπλόκα, έγινε και αυτό στο Σύνταγμα, με ποιον τρόπο βλέπετε να τελειώνει όλο αυτό? Κύριε Νατσούλη, ένας είναι ο δρόμος. Ο τρόπος που μπορεί να λυθεί το πρόβλημα είναι ένας ειλικρινής διάλογος που θα γίνει και από τις δύο πλευρές με καθαρές κουβέντες και καθαρές προτάσεις. Δεν είναι δυνατόν με κινήσεις που οδηγούν τα πράγματα στα άκρα να οδηγηθούμε σε λύση. Εγώ θέλω να απευθυνθώ με την δυνατότητα που μου δίνετε σήμερα στην εκπομπή σας στον αγροτικό κόσμο της Καστοριάς και στους αγρότες αυτή τη στιγμή που έχουν κάθε δικαίωμα να συμμετέχουν σε αυτές τις κινητοποιήσεις και στον μπλόκο, να τους πω ότι εγώ θέλω να είμαι πραγματικός συμπαραστάτης και αρρωγός στον αγώνα τους και στα αιτήματά τους. Από εκεί και πέρα όμως ο καθένας θα πρέπει να αναλάβει την ευθύνη του σε αυτή την κρίσιμη κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στη χώρα. Μονόδρομος λοιπόν ο διάλογος και καλό από την εκπομπή σας και τον μπλόκο της Καστοριάς να ανταποκριθεί στην πρόσκληση
του Πρωθυπουργού και των αρμόδιων Υπουργών Εργασίας και Οικονομικών, της αρμόδιας Διακομματικής Επιτροπής στη Βουλή, ώστε να καταθέσουν τις προτάσεις τους, να συζητήσουν και μόνο με συνέργεια μπορούμε να δώσουμε λύσεις που θα είναι επωφελείς για τον τόπο μας. Κυρία Τελιορίδου, πριν να σας αφήσω, υπάρχει και ένα ακόμη θέμα. Ένας ακόμη μεγάλος πονοκέφαλος της κυβέρνησης είναι το μεταναστευτικό. Τις τελευταίες μέρες ακούγεται και πάλι, όπως είχε ακουστεί και παλιότερα με κινητοποιήσεις κατοίκων και στο χωριό μου, αλλά δύο είναι οι περιπτώσεις για την Καστοριά, στρατόπεδο Κοσταραζίου και το 4. Θέλω να σας ρωτήσω αν υπάρχει κάτι πίσω από όλα αυτά ή αν είναι δημοσιογραφικές υπερβολές ή παραφιλολογία. Υπάρχει θέμα αυτή τη στιγμή για να διαμορφωθούν στρατόπεδα στο Κοσταράζι και στο 4 για τη φιλοξενία μεταναστών? Αυτό το θέμα, κύριε Νατσούλη, από όσο ξέρω υπήρχε πριν από 2 χρόνια, το οποίο είναι κάτι που δεν έγινε. Αυτό που εγώ γνωρίζω είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανένα τέτοιο θέμα. Ούτε και κάποιος, και εγώ... ούτε κάποιος από την κυβέρνηση σας συζητήσατε... Όχι, όχι. Να σας πει όλη η μπία τι έχουμε εκεί πάνω? Όχι, είμαι κατηγορηματική σε αυτό. Τίποτα. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Και για να σας πω και εγώ την αλήθεια, με έκπληξη διαβάζω και εγώ αντίστοιχα δημοσιεύματα. Δεν υπάρχει καμία τέτοια επίσημη πρόταση ή επίσημη προσπάθεια από την πλευρά της κυβέρνησης. Εγώ δεν γνωρίζω να το προχωρήσω λίγο παραπέρα. Αν υπάρξει, κυρία Τελιουρίδου, και σας πούν ότι στο νομό σας, κυρία Τελιορίδου, υπάρχει αυτή η κατάσταση, μπορούμε να αξιοποιήσουμε για αυτή την υπόθεση Κοσταράζι και 4. Ποια θα είναι η θέση σας? Κοιτάξτε να δείτε, ο νομός μας έχει πάρα πολλά προβλήματα. Βέβαια το προσφυγικό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα, στο οποίο θα πρέπει όλοι μαζί να δούμε πώς θα αντιμετωπιστεί. Αλήθεια είναι αυτό. Δεν υπάρχει όμως τέτοιο ζήτημα αυτή τη στιγμή για την περιοχή μας. Αυτό που υπάρχει είναι ότι έχουν ήδη επιλογή και τα κέντρα διαμονής και τα hot spot σε όλη την ελληνική επικράτεια. Δεν τίθεται τέτοιο θέμα για τη δική μας περιοχή, αλλού είναι το πρόβλημα. Μάλιστα. Άρα αν έρθει τότε θα το δούμε. Εάν έρθει το θέμα, ακούστε, ναι, κύριε Νατσούλη, εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής. Ναι. Εάν έρθει το θέμα θα το συζητήσουμε. Πιστεύω όμως ότι οι λύσεις που έχουν προκριθεί αυτή τη στιγμή είναι ικανές να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. Δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα για τη δική μας περιοχή. Ωραία. Λοιπόν, κυρία Τελιουρίδου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις διευκρινήσεις. Και εγώ σας ευχαριστώ και θέλω να σας πω, ναι, επειδή πράγματι σε αυτήν την ανταλλαγή δηλώσεων, ναι, και, ναι, κειμένων ανάμεσα σε μένα και στους αγρότες δημιουργείται ίσως μία λανθασμένη εντύπωση, εκείνο που θέλω να διαβεβαιώσω είναι ότι εγώ θα είμαι κοντά τους. Ναι. Πιστεύω ότι, επαναλαμβάνω, πρέπει να ανταποκριθούν και οι αγρότες της Καστοριάς αλλά και συνολικά της χώρας στην πρόσκληση που κάνει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση, αλλά και επίσημα τουλάχιστον όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ώστε να υπάρξει στο τραπέζι του διαλόγου η συνδιαμόρφωση για την άποψη για το ασφαλιστικό. Θεωρώ από την άλλη ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να διαδηλώνει και να διεκδικεί, να μην φτάνουμε όμως στα άκρα. Η κατάσταση που βρίσκεται η χώρα είναι πάρα πολύ σοβαρή και πρέπει όλοι να την αντιμετωπίσουμε με σοβαρότητα και υπευθυνότητα. Υπεκφυγές στο να ανταποκριθούμε στον διάλογο της κυβέρνησης και προσχηματικά να ζητούμε διάλογο από τοπική βουλευτή, ο οποίος έχει γίνει, επαναλαμβάνω, πολλές φορές όλο αυτό το διάστημα, νομίζω ότι ρίχνουν την μπάλα στην εξέδρα. Θα σας κρατήσω για λίγο ακόμη, γιατί έρχονται και μηνύματα από τους αγρότες μας και για άλλα θέματα. Επειδή το θέμα της υγείας είναι έτσι και αλλιώς πάρα πολύ σπουδαίο και το σπουδαιότερο όλων, είχαμε την τοποθέτηση της κυρίας Κοζατσάνη στο περιφερειακό, στο έκτακτο περιφερειακό, την είχαμε και στην εκπομπή σε μια πραγματικά συγκλονιστική συνέντευξη. Θέλετε, και επειδή σήμερα θα ασχοληθούμε και πάλι με το θέμα αυτό, με απάντηση του κύριου Αδαμόπουλου προς την κυρία Κοζατσάνη, θέλω λίγο να σας ρωτήσω τι τελευταίες εξελίξεις έχουμε. Βγήκαν και κάποιες ανακοινώσεις σας. Αλλά όντως τα πράγματα είναι πολύ ζόρικα στην συγκεκριμένη περίπτωση. Στο νοσοκομείο, κύριε, ναι, Νατσούλη, υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα.
Αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι τα προηγούμενα χρόνια δεν έχουν γίνει προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Κάτι που θα γίνει άμεσα μέσα στο μήνα. Ήδη έχουν εγκριθεί 81 θέσεις για την Τρίτη ΥΠΕ, από τις οποίες θα υπάρχουν μόνιμες προκήρυξεις για μόνιμες θέσεις ιατρικού προσωπικού στην καρδιολογική αλλά και σε άλλες κλινικές που αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Το θέμα μας, ξέρετε, ποιο είναι, κυρία Τελιουρίου, ότι κυρία και μόνιμες να υπάρξουν δεν έρχονται οι γιατροί. Και ακούστε με είχα λίγο μια διαχρονική απορία. Πώς ο δάσκαλος όταν διορίζεται πάει και στο τελευταίο νησί με δύο κατοίκους που δεν υπάρχει στο χάρτη και ένας γιατρός δεν μπορεί να έρθει υποχρεωτικά εκεί που διορίζεται? Αυτό είναι αλήθεια ότι είναι ένα πολύ σημαντικό πράγμα. Μια ζωή το ρωτάμε και απάντηση δεν παίρνουμε. Ακριβώς, ακριβώς. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι η κυρία Κοζατσάνη, όπως και ο κύριος Κεραμάρης, είναι αυτή τη στιγμή δύο γιατροί που πράγματι έχουν περάσει τα όρια τους. Έχουν περάσει τα όρια τους και αντιμετωπίζουν με πολύ σοβαρότητα και υπευθυνότητα τη λειτουργία της καρδιολογικής κλινικής και στη δική τους παρουσία οφείλεται ότι η καρδιολογική κλινική λειτουργεί χωρίς προβλήματα. Όχι για πολύ όμως, γιατί η κυρία Κοζατσάνη μας είπε ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε τον Μάρτιο, να την κλείσουμε. Ακούστε με όμως λίγο. Ναι, ναι. Ακούστε με λίγο. 29 Ιανουαρίου στάλθηκε προς τον Υπουργό Υγείας ένα έγγραφο από το νοσοκομείο Καστοριάς, στο οποίο αναφερόταν το πρόβλημα και προκρινόταν ως λύση τουλάχιστον πρόσκαιρη, μέχρι να γίνει ο διορισμός μόνιμου προσωπικού, να υπάρχει η δυνατότητα κατεφημερίαν στο νοσοκομείο με παροχή υπηρεσιών. Αυτό έγινε την 5η, 29 Ιανουαρίου. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας μου κοινοποιήθηκε αυτή η επιστολή και ζητήθηκε η συνδρομή μου. Την Παρασκευή το πρωί στις 30 του μηνός ήταν έτοιμη ήδη η υπουργική απόφαση, η οποία υπογράφτηκε την Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου μέσα σε δύο εργάσιμες μέρες, όταν αντίστοιχες αποφάσεις γραφειοκρατικά παίρνουν τουλάχιστον 1,5 με 2 μήνες. Μέσα σε δύο εργάσιμες ημέρες υπήρξε η υπουργική απόφαση με υπογραφή του κυρίου Ξάνθου, όπου πράγματι δινόταν αυτή η δυνατότητα για κατεφημερίαν με παροχή υπηρεσιών. Το πρόβλημα που προκύπτει είναι ότι οι ιδιώτες γιατροί της περιοχής μας δεν θέλουν να προσφέρουν αυτή τη δυνατότητα της εφημερίας με την παροχή υπηρεσιών πλην ενός που από όσο ξέρω θέλει να συμμετέχει σε αυτή τη διαδικασία. Ναι. Στις θέσεις που προκυρήσονται για επίκουρους γιατρούς στην Καστοριά, στην καρδιολογική, κανένας γιατρός δεν έχει κάνει αίτηση. Εμείς αυτό που ζητήσαμε, κανένας γιατρός δεν έχει κάνει αίτηση. Εμείς αυτό που ζητήσαμε και το ζήτησα και εγώ από διάφορους ιατρικούς συλλόγους ανά τη χώρα, είναι αν υπάρχει η δυνατότητα οποιοδήποτε καρδιολόγου που θέλει να έρθει στην Καστοριά, ώστε να το προχωρήσουμε πάρα πολύ γρήγορα. Το άλλο που σας λέω είναι ότι από την πλευρά της κυβέρνησης θα υπάρξει μέσα στο Φεβρουάριο, πολύ σύντομα, το πολύ αρχές Μαρτίου, η έγκριση. Υπάρχει ήδη η έγκριση, η προκήρυξη για θέση μόνιμου καρδιολόγου. Πιστεύω ότι θα γίνουν αιτήσεις. Δεν μπορώ κι εγώ να αντιληφθώ πώς υπάρχουν καρδιολόγοι ή και γιατροί όλων των ειδικοτήτων που προτιμούν, για παράδειγμα, να φεύγουν στο εξωτερικό και να μην διορίζονται και να μην προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στη χώρα. Πιστεύω ότι αυτό θα λυθεί, γιατί η Καστοριά δεν είναι μία περιοχή που... Δεν μπορώ να αντιληφθώ γιατί κάποιος δεν θα ήθελε να διοριστεί εδώ. Ελπίζω ότι θα υπάρξουν αιτήσεις και θα λυθεί άμεσα το πρόβλημα. Να πω όμως ότι δεν είναι μόνο η καρδιολογική κλινική, είναι και η ορθοπαιδική κλινική και άλλα προβλήματα τα οποία θα αντιμετωπιστούν με προσλήψεις προσωπικού. Σήμερα νομίζω ότι έκανα ένα λάθος. Έπρεπε να σου φωνάξω εφόλης της ύλης. Έρχονται ερωτήματα για διάφορα πράγματα από τους ακροατές μας. Για την υπόθεση του φράγματος Νεστορίου, αν ξέρετε τι γίνεται παρακάτω. Το φράγμα Νεστορίου αυτή τη στιγμή έχει υλοποιηθεί ένα πολύ μικρό μέρος όλης της εργασίας που έπρεπε να γίνει. Ενώ υποτίθεται 31 Δεκεμβρίου έπρεπε να έχει τελειώσει όλο το έργο. Ναι. Αντίθετα, όλα αυτά τα χρόνια έχει υλοποιηθεί ένα πάρα πολύ μικρό ποσοστό της όλης... 10% πες.
ας πούμε 15 με 20. Αντί λίγο παραπάνω, ναι. Ναι. Αυτό λοιπόν που έχει γίνει είναι ότι έχουν γίνει συζητήσεις και με την Περιφέρεια αλλά και με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το φράγμα θα συνεχίσει κανονικά ώστε να τελειώσει. Θα μπει σε καινούριο πρόγραμμα μέσα του ΕΣΠΑ και δεν θα έχουμε κάποιο περαιτέρω πρόβλημα. Θέλω να πω όμως ότι οι κολλησίεργες, και ξέρετε, δεν είναι για να ρίξω ευθύνες στο παρελθόν και να αποποιηθώ τις ευθύνες αυτής της κυβέρνησης. Αλλά δεν είναι δυνατόν όλα αυτά τα χρόνια να πρέπει να έχει γίνει ένα έργο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου και να καλείται σήμερα αυτή η κυβέρνηση από καθυστερήσεις και να μην πω άλλους χαρακτηρισμούς που έγιναν τα προηγούμενα χρόνια και να είμαστε τώρα υποχρεωμένοι το καινούριο ΕΣΠΑ να το κάνουμε με έργα που δεν έγιναν τα προηγούμενα χρόνια γιατί δεν υπήρξε η κατάλληλη απορροφητικότητα, ναι, να τα περνάμε στο νέο ΣΕΣ και σε γέφυρες προγράμματα, αντί αυτό το πρόγραμμα το καινούριο να το χρησιμοποιήσουμε για περαιτέρω δράσεις. Παρόλα αυτά όμως, όλα αυτά τα έργα που έχουν ξεκινήσει δεν πρόκειται να σταματήσουν, μπαίνουν σε έργα γέφυρα και περνάνε στο καινούριο ΕΣΠΑ. Δεν είναι δυνατόν η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, παρόλο που και πάλι λέω ότι θα μπορούσαμε να πάμε σε επιπλέον και καινούργιες δράσεις, δεν είναι δυνατόν να προσπαθεί τώρα να λύσει προβλήματα είτε γραφειοκρατικά είτε οποιοδήποτε άλλο είδος για θέματα που έπρεπε ήδη να έχουν τελειώσει και να έχουν παραδοθεί στην τοπική κοινωνία. Το φράγμα του Νεστορίου είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο το οποίο προφανώς θα συνεχιστεί και πιστεύω ότι θα είμαστε πολύ σύντομα στην ευχάριστη θέση και σε πολύ λίγο χρόνο να το παραδώσουμε στον τόπο μας. Διαβάζω δύο ακόμη παρατηρήσεις των φίλων μας για τις αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ, για τις εκτιμήσεις και αποζημιώσεις από την καταστροφή από το χαλάζι το περσινό. Δεν έχουν βγει ακόμα, λέει μια παρατήρηση εδώ. Ενώ στην απορία σας γιατί οι γιατροί φεύγουν έξω και δεν κάθονται εδώ, η εξήγηση που δίνεται είναι γιατί υπάρχουν πολύ καλύτεροι μισθοί και συνθήκες εργασίας. Εδώ θα μου επιτρέψετε στους μισθούς να πω ότι υπάρχει και πολύ μεγαλύτερο κόστος εργασίας. Βέβαια ο καθένας έχει το δικαίωμα της επιλογής του να ζήσει όπου θέλει. Νομίζω όμως ότι αυτό δεν είναι δικαιολογία. Εγώ πιστεύω ότι ένας από τους λόγους που οδήγησε αυτό είναι ότι τα τελευταία χρόνια δεν έχουν γίνει προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, κάτι που θα έπρεπε να έχει γίνει αν είχαμε τα τελευταία χρόνια μια σοβαρή αντιμετώπιση για το πώς πρέπει να βοηθήσουμε το δημόσιο σύστημα υγείας, κάτι που θα γίνει φέτος με 980 προσλήψεις ιατρικού προσωπικού σε όλη τη χώρα. Κύριε Τελιγιουρίδη, επειδή βλέπω πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τον κόσμο να σας ρωτήσει πράγματα, να δούμε μια από τις επόμενες, μάλλον τώρα φεύγετε Αθήνα, από την επόμενη εβδομάδα ή την ερχόμενη Δευτέρα αν είστε εδώ, να σας φωνάξουμε και εδώ στο στούντιο για να είμαστε πιο άνετα. Με πολύ μεγάλη μου ευχαρίστηση και θέλω τον διάλογο και με τους πολίτες και να πω λοιπόν στους αγρότες ότι εγώ καταλαβαίνω την αγωνία τους και επειδή θέλω πραγματικά να δώσουμε λύσεις και να είμαστε αποτελεσματικοί, πιστεύω ότι και αυτοί από την πλευρά τους θα καταθέσουν τις προτάσεις τους στην πηγή που μπορούν να τις λύσουν. Αυτό σημαίνει ότι τους καλώ για άλλη μια φορά τη συνάντηση που τους έχει καλέσει η κυβέρνηση. Πιστεύω ότι θα ανταποκριθούν και θα είμαι πάντα βοηθός τους και θα το δουν στο μέλλον και στην πράξη. Πάντως για το δικό μας μπλοκ ήδη... εδώ να συμπληρώσω ότι είναι και από τα καλά μπλοκά. Δηλαδή, με κατανόηση, αν κάποιος έχει θέμα, χθες με γιορτή των ερωτευμένων έδωσαν τριαντάφυλλα, μοιράζουν φασόλια. Εγώ δεν θέλω, κύριε Νατσούλη, γενικώς, να χαϊδεύω. Δηλαδή, είναι μια... έχουν ευαισθησίες εδώ, πρέπει να το πούμε αυτό. Δεν εγώ, είναι... κύριε Νατσούλη, δεν θέλω να χαϊδεύω τα αυτιά κανενός και δεν είμαι από τους ανθρώπους που θα κάνω κοπλιμέντα για να κερδίσω τη συμπάθεια. Ναι. Οι αγρότες της περιοχής μας, τουλάχιστον όσο εγώ τους έχω γνωρίσει τους τελευταίους 4 μήνες που έχω την τιμή να είμαι βουλευτής Καστοριάς, είναι άνθρωποι με τους οποίους μπορώ να συνεννοηθώ, μπορώ να συνδιαμορφώσω και γι' αυτό, αν το θέλετε, ας εκφράσω και την έκπληξή μου για το πώς έχουν εξελιχθεί τα πράγματα την τελευταία εβδομάδα.
για την παρατήρηση που σας διάβασα για το ΕΛΓΑ. Δείτε το λίγο και αυτό, μας παρακαλώ. Για το ΕΛΓΑ να πω, ναι, για το ΕΛΓΑ να σας πω ότι επειδή ρώτησα για το συγκεκριμένο θέμα και πράγματι υπάρχουν οι αποζημιώσεις από το χαλάζι, ναι, που δεν έχουν δοθεί ακόμη. Οι αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ βγαίνουν ένα τρίμηνο και από όσο ξέρω το επόμενο τρίμηνο θα είναι και οι αποζημιώσεις που αφορούν την δική μας περιοχή. Λοιπόν, κυρία Τελιγερίδου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Και εγώ σας ευχαριστώ, πάντα στη διάθεση. Πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Και εγώ σας ευχαριστώ, πάντα στη διάθεση. Πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Και εγώ σας ευχαριστώ, πάντα στη διάθεση. Πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Και εγώ σας ευχαριστώ.